Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΟΕΟΤΑ είχαν συνάντηση με τον Υπηρεσιακό Υπουργό Εσωτερικών Μιχάλη Θεοχαρίδη το μεσημέρι. Η αντιπροσωπεία της ΠΟΕΟΤΑ ζήτησε την καταβολή της εκλογικής αποζημίωσης του 2012 αλλά και αυτήν του 2014. Η απάντηση του κ. Θεοχαρίδη, σύμφωνα με τον κ. Μπαλασόπουλο, ήταν πως δεν υπάρχει φορολογική ενημερότητα στους Δήμους, με αποτέλεσμα να καθίσταται ανέφικτη η καταβολή της αποζημίωσης. Επιστολή έστειλε και ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Γιώργος Πατούλης, προς τον Υπουργό Οικονομικών, Γκίκα Χαρδούβελη, με την οποία του ζητά να εκδώσει άμεσα εγκύκλιο προκειμένου να αποδεσμευθούν τα κονδύλια που αφορούν το εκλογικό επίδομα των υπαλλήλων των ΟΤΑ, τονίζοντας πως κινδυνεύει η ομαλή διεξαγωγή των εκλογών της 25ης Ιανουαρίου. Αύριο που έχουμε συνεδρίαση Εκτελεστική Επιτροπή, θα προκηρύξουμε απεργή αποχή από κάθε εργασία που έχει να κάνει με την προετοιμασία, διεξαγωγή και έκδοση των αποτελεσμάτων των βουλευτικών εκλογών της 25 Ιανουαρίου. Αυτό τι σημαίνει, κινδυνεύει η εκλογική διαδικασία, κύριε Μπαλασόπουλο? Σίγουρα. Εγώ, και να μην το πούμε εμείς, να το πω έτσι πολύ απλά, για να μην πει κάποιος ότι πάλι ΠΟΕΟΤΑ απειλεί, εκβιάζει. Δεν πρόκειται. Κανένας εργαζόμενος που δούλεψε σε δύο εκλογικές διαδικασίες τον Μάιο του 2014 και δεν έχει πάρει τα λεφτά, δεν πρόκειται κανένα να πάει να δουλέψει. Την ίδια ώρα στα δικαστήρια οδηγείται Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΕΟΤΑ την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου, λόγω κινητοποίησεων που είχα λάβει χώρα στις 6 και 7 Μαρτίου του 2010 στο Χιτά Φιλής. Σύμφωνα με το δελτίο τύπου που κοινοποίησε η ΠΟΕΟΤΑ, το σύνολο των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας οδηγείται στα δικαστήρια με την κατηγορία της διατάραξης οικιακής ειρήνης για αυτές τις απεργιακές κινητοποιήσεις. Ξαφνικά μας ήρθε νέα κλήση όλη την Εκτελεστική Επιτροπή για μια απεργιακή κινητοποίηση που είχε γίνει το 10, είναι στις πρώτες. Αποφάσεις τότε του σωτήρα μας, του κ. Παπανδρέου, ο οποίος επανέρχεται να σώσει πάλι την Ελλάδα, για να μην ξεχνάμε κιόλας, μια απεργιακή κινητοποίηση που ήταν στις περικοπές των αποδοχόμενων τις πρώτες, όπου φαίνεται το συνταγματικό μας δικαίωμα και δημοκρατικό των απεργιακών κινητοποίησεων, πέρα από την εμπόδιο στην εφαρμογή των πολιτικών, πλέον θα πηγαίνει στα δικαστήρια και θα διώκεται όλη η Εκτελεστική Επιτροπή τώρα, ευτυχώς, διότι στο αρχές Φεβρουαρίου είναι όλο το Γενικό Συμβούλιο, καθώς θεωρούν ότι οι εργαζόμενοι που ήταν από τους πρώτους που αντιδράσανε σε αυτές τις πολιτικές είναι εμπόδιο τους στην εφαρμογή.